για τον αγαπητό μου Γιάννη Νικήτα, τον δημοσιογράφο του Defense Review και εκδότη του συγκεκριμένου τύπου. Και θα ήθελα να μας πείτε και εσείς, αγαπητέ μου κύριε Νικήτα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, τις δικές σας εντυπώσεις από την ΤΕΦΕΑ. Τι αξίζει κανείς να σημειώσει από αυτή την έκθεση? Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι επιτελείται ένα θαυμάσιο έργο από την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Θέλω να δώσω βάση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία από μία περίοδο εσωστρέφειας επιστρέφει στα παλιά της σε μεγαλεία. Και μιλάμε για μεγαλεία τα οποία αφορούν την ανάπτυξη και παραγωγή σύγχρονων οπλικών συστημάτων, σύγχρονων μέσων για τις ένοπλες δυνάμεις, και η γκάμα τους είναι τεράστια. Ξεκινάμε από μία επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είναι σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και αυτό αποδεικνύει πως η σύμπραξη των πανεπιστημίων με την αμυντική βιομηχανία μπορεί να αποδώσει πραγματικά εκπληκτικά πανεπιστήμια. Συνεχίζουμε με μία επανδρωμένα σκάφη, συγκεκριμένα ταχύπλοα. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται το ελληνικό όχημα οπλίτης από μια ελληνική εταιρεία, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα το Λάκωμα, προς τη Χαλκιδική. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα, εκθέματα τα οποία είναι στο κομμάτι των μέσων επικοινωνίας, συστημάτων δίκης και ελέγχων, αισθητήρων, σε αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως υψηλή τεχνολογία, να το πούμε με δύο λέξεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γίνονται με τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχουμε λοιπόν ένα τρίπτυχο: πανεπιστήμια, αμυντική βιομηχανία και την κυβέρνηση, το κράτος, τους θεσμοθετημένους φορείς, τις ένοπλες δυνάμεις και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Μιλάμε για ένα συγκροτημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ανάταξης της αμυντικής βιομηχανίας με προφανή ωφέλη την εθνική άμυνα της χώρας. Είδα φοβερά drones, είδα οπλικά συστήματα, είδα όπλα χειρός, επιθετικά τυφέκια, είδα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών παρόχων τεχνολογίας και διεθνών κολοσσών, συγκεκριμένες έτσι περιπτώσεις που σου έχουν εντυπωθεί? Νομίζω δεν έχω λόγια για το RX3, το ελληνικό UAV, προϊόν συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του καθηγητή του κ. Ιάκυνθου και της ομάδας του, με την Intracom Defense. Υπάρχει στον ίδιο άξονα το μη επανδρωμένο ταχύπλο, το οποίο επίσης είναι προϊόν συνεργασίας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Το ελληνικό όχημα, όπως σας προανέφερα, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ηλεκτροοπτικών, εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο των συστημάτων λογισμικού, ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας, τα οποία μπορώ να σας πω τα αναγνωρίζουν οι ξένες αμυντικές βιομηχανίες. Φυσικά τώρα ξεχωρίζονται στην έκθεση τα περίπτερα της Dassault. Άλλωστε στις 29 Ιουλίου, να το πούμε ξανά, παραδίδεται το πρώτο Ραφάλ με τα εθνόσημα της πολεμικής μας αεροπορίας, μια πραγματικά εξαιρετική προμήθεια για την εθνική άμυνα, η οποία σε συνδυασμό με το πρόγραμμα εξοπλισμού των F-16 πολλαπλασιάζει την ελληνική αποτρεπτική ισχύ και διαφοροποιεί σημαντικά ποιοτικά. Γάλλους είδαμε, Αμερικανούς είδαμε, Ιταλούς είδαμε, Ολλανδούς είδαμε, Ισραηλινούς είδαμε πολύ. Ξέρεις τι δεν είδα χθες αρκετά? Γερμανούς. Μάλλον έχουν καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση μιας χώρας να αποφασίζει την πώληση επιθετικών όπλων, όπως είναι τα υποβρύχια τα οποία θα δώσει στην Τουρκία, σε μια χώρα εχθρική, αναθεωρητική, επιθετική, απέναντι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά απέναντι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να περιμένει ότι μια χώρα κράτος μέλος που απειλείται από τις ενέργειές της πρόκειται να την προτιμήσει και όλα στον αμυντικό τομέα? Ίσως το έχουν καταλάβει αυτό οι Γερμανοί και ίσως να μην είναι και κακό που το έχουν καταλάβει. Πράγματι, είναι γεγονός ότι... Δηλαδή τους είδα πολύ πολύ έτσι... Η βιομηχανία είναι πολύ υποτονικούς στην έκθεση. Ναι. Γιάννη Νικήτα. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον κεντρίζουν σε κάθε περίπτωση οι ξένοι ναυπηγικοί οίκοι της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας φυσικά και των ΗΠΑ που διεκδικούν προγράμματα
να φύγει στο νέο φρεγατό του πολεμικού ναυτικού. Κωνσταντίνε, και οι Βρετανοί, και οι Βρετανοί, μην ξεχνάμε και τον Babcock. Babcock, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Με άρρωχε 140, ναι, είναι γεγονός. Ναι, και τα 105 και 115 ως ενδιάμεση λύση είχε συζητηθεί, αλλά και τις φρεγάτες, οι οποίες είναι, ας πούμε, τέλος πάντων, η ραχοκοκαλιά τώρα του Βρετανικού ναυτικού ως μεταχειρισμένη ενδιάμεση. Τέλος πάντων, το ζήτημα φρεγάτες έχουμε πολύ χρόνο. Ακόμα. Ναι, το συζητήσουμε. Πολλοί χρόνο να πει δύο εβδομάδε, ένα μήνα. Αυτό θα πει πολλοί χρόνο. Οι Άγγλοι ω ενδιάμεση προτείνουν την Type 23. Οι Ολλανδοί έχουν την ω κύρια πρόταση τη Σίγμα 115-15. Και φυσικά υπάρχει δυνητικά η επιλογή τη απόφαση των μεταχειρισμένων Ολλανδών. Και βέβαια από την παρουσία και του Τζέφρι Πάιατ, με τον οποίο είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση χθε στην έκθεση. Και τον ευχαριστώ γιατί με έκανε retweet ο Αμερικανό πρέσβη. Συμπεραίνω ότι και η αμερικανική πλευρά έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση και παίζει πολύ δυνατά το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Νικήτα. Αγαπητέ μου Γιάννη. Defendreview.gr, καθημερινές αναλύσεις, παρουσίες, ρεπορτάζ για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει μέσα από το Athens Metropolitan Expo. www.defensereview.gr. Μπείτε, μάθετε, διαβάστε, θαυμάστε για την ΤΕΦΕΑ. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Όχι, δεν πάω διαφημίσεις. Εννοώ, επιστρέφουμε στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας.